Στι 215.000 ανήλθαν σήμερα οι ανανεώσει των αδειών κυκλοφορία, αριθμό σαφώ μεγαλύτερο από την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρσι. Ο αυξημένο αριθμό δημιουργεί αισιοδοξία στο τμήμα οδικών μεταφορών ότι φέτο οι οδηγοί θα είναι πιο συνεπεί. πέρσι είχαμε γύρω στι 180.000 τέτοια μέρα. Οπότε αν φαίνεται ότι ανταποκρίνεται οι ιδιοκτήτε των οχημάτων, έχουμε όπω είπαμε μέχρι τι 11 του Μάρτη αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι τότε. Σημειώνεται ότι πέρσι οι άδειε κυκλοφορία που ανανεώθηκαν ανέρχονταν συνολικά γύρω στι 600.000. Πάντω, ο κύριο Νικολαίδη απευθύνει έκκληση προ του οδηγού να μην προσέρχονται στο τμήμα οδικών μεταφορών, στα κέντρα εξυπηρέτηση του πολίτη ή στα επαρχιακά γραφεία των ταχυδρομείων για την ανανέωση τη άδειά του, αλλά να το κάνουν διαδικτυακά. Οι περισσότεροι ανανεώνουν για όλο τον χρόνο περίπου ένα 80% όπω και κάθε χρονιά ε, ανανεώνουν ετήσια άδεια κυκλοφορία. Υπάρχει ένα άλλο πιο μικρό ποσοστό, γύρω στο 15 με 16% που ανανεώνουν εξάμηνο και ένα πολύ πιο μικρό ποσοστό που, ανανεώνουν, που επιλέγουν τα, την τρίμηνη ανανέωση. Σημειώνεται ότι στους οδηγούς που διακινούνται χωρίς να έχουν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας θα επιβάλλεται πρόστιμο 85 ευρώ. Από τις 11 Μαρτίου και μετά όσοι δεν ανανεώσουν την άδεια τους θα επιβαρύνονται επιπλέον με τέλος 10 ευρώ και 10% επί της άδειας κυκλοφορίας. Όσοι δεν προτίθενται να ανανεώσουν την άδεια για το 2022 θα πρέπει να υποβάλουν στο τόμ ειδοποίηση για κινητοποίηση του οχήματος. Εξάλλου το τμήμα οδικών μεταφορών είναι στην διαδικασία πρόσληψης εξεταστών για την έκδοση τη άδεια οδήγηση με τον κύριο Νικολαίδη να προσέδει το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικότερα μάλιστα για την επαρχία Λεμεσού.